νομίζω να φοβούμαι. Και εγώ φοβούμαι. Ενώ σίγουρα έχεις φοβίες, είναι κάτι πρωτόγνωρο για σένα, ακόμα κι αν είχα αδερφότεκνο βαφτιστήρα που έτυχε να την κάνω μπάνιο, ήταν στη μεγαλύτερη ηλικία. Ναι. Τώρα, ένα πλασματάκι είναι τόσο μικρό, φοβάσαι, δεν ξέρεις αν θα τα κάνεις όλα σωστά. Ναι. Μαθαίνεις την πορεία. Ναι. Πόσες κρίσεις πανίκου παθαίνει μια νέα μανουλά, θέλω να ξέρω. Πολλές. Εγώ νομίζω ακόμα πιο πολλές, γιατί είχαμε και κάποιες ατυχίες. Αρρώστησα την επομένη τούτο και του. Για 4 μέρες δεν είχα επαφή με το μωρό. Παναγία μου. Ναι, πώς είχαμε... εντύχει, πραγματικά. Εντάξει. Μακάρι να ντούτα. Ναι, δεν το ξεπεράσαμε. Αλλά επειδή αρρώστησες και μόλις έμαθες ότι είσαι ηλίκιος. Ναι, ξεκινήσαμε την εγκυμοσύνη με γαστρεντερίτιδα και την τελειώσαμε με γαστρεντερίτιδα. Ήταν για να κλείσει ο κύκλος. Οπότε αγχωνόμουν με το παραμικρό, γιατί έκλαιγε το μωρό, δεν μπορούσα να πω εγώ να το φροντίσω. Είχα τη μητέρα μου και τον Γιώργο. Ο Γιώργος έφυγε μετά από 2 μέρες. Και μετά η μητέρα μου, δηλαδή, ναι. Για όσο δεν μπορούσα να πλησιάσω. Ναι. Εκεί με πιάνει κρίση πανικού. Δηλαδή ένιωθα ότι δεν μπορούσα να βοηθήσω καθόλου. Ήταν να βοηθήσω τον ασπέντο μωρό. Λογικότατο να νιώθεις έτσι. Εντάξει, βέβαια είχες εκεί τις ειδικές δυνάμεις. Ναι, όχι. Ήξερα πως έχω τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα μου. Η μαμά μου ήταν. Με βοηθούσε και εμένα να ηρεμήσω. Βοήθησε και το μωρό να ηρεμήσει, γιατί κλαίμε και δυο. Ναι. Είχε δυο μωρά να αντιμετωπίσει. Γενικά, η μαμά σου τη σύμβουλη σου έδωσε μόλις. Είτε μόλις μάθατε ότι θα φέρετε στον κόσμο ένα μωρό, είτε όταν γεννήσες. Σου έδωσε κάποια συγκεκριμένη συμβουλή. Νομίζω αυτό που μου λέει πάντα είναι αυτό που ακολούθησα και το αγάπη. Τα μωρά θέλουν αγάπη. Ναι. Όλα τα άλλα να τα βρει σιγά-σιγά. Σίγουρα. Αγάπη. Έτσι.